Το λόγο έχει ο κύριος Αραβώσης για την παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, αγαπητά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα παρουσιάσω σχετικά συνοπτικά τα αποτελέσματα της μελέτης που κάναμε για το Δήμο Κηφισιάς, το τοπικό σχέδιο δράσης για την αναβάθμιση της διαχείρισης των αποβλήτων, στα πλαίσια, όπως αναφέρει και ο τίτλος, της κοινωνίας μηδενικών αποβλήτων, που είναι και η επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη διαχείριση. Στην παρουσίασή μου θα εστιάσω σε 5 μέρη. Θα δούμε το αντικείμενο της μελέτης και τη σκοπιμότητα της υλοποίησης. Λίγα στοιχεία γρήγορα για το Δήμο Κηφισιάς. Θα παρουσιάσω την υφιστάμενη διαχείριση των στερών αποβλήτων του Δήμου. Θα περιγράψουμε το ολοκληρωμένο προτινόμενο σχεδιασμό των δράσεων. Και στο τελευταίο μέρος θα παρουσιάσουμε τα υφιστάμενα και προβλεπόμενα κόστη και έσοδα λειτουργίας, επενδύσεων και διαχείρισης αστικών στερών αποβλήτων. Και κλείνοντας, θα δούμε πολύ συνοπτικά κάποια συμπεράσματα από την παρούσα έρευνα. Αντικείμενο της μελέτης είναι το τοπικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των αστικών στερών αποβλήτων που παράγονται στα όρια του Δήμου Κηφισιάς, με συγκεκριμένους στόχους και δράσεις για τα επόμενα 10 έτη. Κοιτάμε να αναπτυχθεί ένα νέο και πιο αποκεντρωμένο μοντέλο διαχείρισης, το οποίο θα δώσει έμφαση στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση και στις συνδυασμένες δράσεις του Δήμου και της περιφέρειας. Το μοντέλο αυτό συνάδει με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο των Κοινωνιών Μηδενικών Αποβλήτων. Ο στόχος είναι ή δυνατόν να εξαλειφθούν πλήρως τα απόβλητα τα οποία θα καταλήγουν στο ΧΙΤΑ. Σε πρώτη φάση, οι ΧΙΤΑ μετατρέπονται σε χώρους υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων. Ό,τι απομένει μετά από πλήρη αξιοποίηση υλικών και ενέργειας πηγαίνει στους ΧΙΤΗ. Και ο τελικός στόχος, όπως έχει γίνει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα η Γερμανία πλέον, θα κλείσει και τους τελευταίους εναπομείναντες ΧΙΤΗ. Εδώ βέβαια είμαστε αρκετά πίσω. Μέχρι πρόσφατα συζητούσαμε για ΧΑΔΑ, χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων. Οι συνοπτικοί στόχοι του παρόντος τοπικού σχεδίου αφορούν τη μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων, την αύξηση της συλλογής των ανακυκλωσίμων υλικών συμβάλλοντας στην αειφορική διαχείριση των πόρων, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία που αφορά την εναλλακτική διαχείριση του νόμου 2939 του 2001, τη μείωση της ποσότητας των βιοαποβλήτων του Δήμου που διατίθενται στο ΧΙΤΑ, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 9931, είναι ο νόμος πλαίσιο για διαχείριση των αποβλήτων, είναι η νεότερη οδηγία που έχει εναρμονιστεί και στο εθνικό μας πλαίσιο, εισαγωγή της χωριστής διαλογής βιοαποβλήτων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες, την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων, την αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τη δημόσια διαβούλευση και την κοινωνική συμμετοχικότητα. Αυτό το οποίο κάναμε είναι μία αποτύπωση, αξιολόγηση και ανάλυση της φυστάμενης διαχείρισης των αστικών στερών αποβλήτων του Δήμου. Δώσαμε έμφαση στην πρόληψη, κοιτάμε πώς θα μπορέσει να επιτευχθεί αυτό, εντατικοποίηση της εκτροπής των ανακυκλωσίμων από το ΧΙΤΑ και αύξηση των εκτρεπομένων ποσοτήτων, ενίσχυση της εναλλακτικής διαχείρισης και εκτροπής των ειδικών ρευμάτων, όπως θα δούμε στη συνέχεια, στα πλαίσια της διαλογής στην πηγή, που είναι και το ζητούμενο. Αυτό το οποίο προτείνεται είναι η αύξηση της ποσοστίας διαλογής στην πηγή ανανικοκυριό των παραγωμένων βιοαποβλήτων, η ενίσχυση της οικιακής κομποστοποίησης, η ανάπτυξη ενός πράσινου σημείου με βάση τις διεθνείς πρακτικές, η δημιουργία μιας μονάδας ανοιχτής κομποστοποίησης σε συνεργασία με τον Όμορο Δήμο της Πεύκης, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η πρόταση υλοποίησης του προγράμματος «Πληρώνω όσο πετάω», το «Pay as you throw», ήδη έχει ξεκινήσει ένα πιλωτικό στο Δήμο. Επίσης, στόχος είναι η αύξηση του οικονομικού ωφέλους για το Δήμο, η εξοικονόμηση κόστους, η μείωση δηλαδή στα κόστη, στον τομέα της καθαριότητας περιβάλλοντος,
Στοχευμένες δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και συνεργασίας των πολιτών στα πλαίσια της αναθεωρημένης διαχείρισης των αποβλήτων του Δήμου, ενίσχυση της ανακύκλωσης στα σχολεία του Δήμου, προτείνουμε δράσεις ειδικά για τα σχολεία, εφαρμογή πιλωτικού συστήματος 5 κάδων στη Δημοτική Ενότητα Εκάλης, προτάσεις για εμπορικά καταστήματα στο κέντρο της Κηφισιάς και νομίζω αυτά θα τα παρουσιάσω στη συνέχεια κάπως πιο αναλυτικά. Όλοι γνωρίζετε τα πληθυσμιακά στοιχεία του Δήμου Κηφισιάς με τις επιμέρους 3 δημοτικές ενότητες. Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου είναι η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, οι υπηρεσίες με τις οποίες συνεργαστήκαμε στην συλλογή στοιχείων για τη μελέτη μας και είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, καθώς και πρέπει να το πω αυτό, μια ιδιαίτερα καλή συνεργασία και με τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της Μελέτης, η οποία ομάδα μάλιστα αποτελείται από άτομα ιδιαίτερα εξειδικευμένα στο κομμάτι της διαχείρισης απορριμμάτων, γι' αυτό πιστεύω ότι οι προτάσεις τους ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικές και συνεισέφεραν στο να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο τα αποτελέσματα της μελέτης μας. Προχωράω λοιπόν καταρχήν να παρουσιάσουμε ποια είναι η φυστάμενη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων. Όπως φαίνεται εδώ στο διάγραμμα, 46.935 τόνοι ανά έτος σύμμικτα απορρίμματα καταλήγουν στο χυτά, παράγονται 94 τόνοι ανά έτος βιοαποβλήτα στα πλαίσια ενός πιλωτικού προγράμματος που τρέχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος. Και επίσης από τον ΕΜΑΚ στον ΕΜΑΚ καταλήγουν 1.511 τόνοι ανά έτος, ενώ συλλέγονται 5.508 τόνοι ανακυκλωσίμων ανά έτος, οι οποίοι καταλήγουν στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλωσίμων Υλικών, το σύστημα της Ελληνικής Εταιρείας Ανάκτησης και Αξιοποίησης. Στον ΕΜΑΚ γίνεται μηχανική διαλογή των απορριμμάτων, και τα υπολείμματα καταλήγουν εν τέλει στο χυτά, ενώ ένα μέρος της ποσότητας αξιοποιείται. Εδώ βλέπει κανείς, όσον αφορά την παραγωγή των σύμμικτων απορριμμάτων, ότι το 36% περίπου παράγεται από συγκεκριμένα σημεία ειδικού ενδιαφέροντος, όπως είναι υπηρεσίες υγείας, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, σούπερ μάρκετ, δημόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως σχολεία, νηπιακή και παιδική σταθμή, ένα εργοστάσιο ρηκτελέων. Αυτά παράγονται από εκεί. Από εκεί και πέρα, η μέση παραγωγή ανά έτος είναι 48.000 τόνοι συμμίκτων, με κόστος 256.000 συλλογής, 160.000 μεταφοράς και καταλήγουν στο ΝΕΜΑΚ και το ΧΙΤΑ 51.000 τόνοι. Εδώ βλέπει κανείς την εκτιμόμενη σύσταση των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου. Παρατηρεί κανείς ότι έχουμε 44% βιοαπόβλητα, είναι τα βιοαποδομήσιμα, από τα οποία μπορεί να παραχθεί κομπόστ, είναι τα οργανικά απόβλητα. Έχουμε 28% χαρτί χαρτόνι, 13% μέταλλα, 3% πλαστικά, 3% γυαλί και 9% λιπά απόβλητα. Δεξιά βλέπει κανείς την αντίστοιχη σύσταση σε τόνους, από τους 54.000 τόνους. Παρατηρεί κανείς ότι 23.000 τόνοι είναι βιοαπόβλητα, ένα μεγάλο ποσοστό. Εδώ βλέπει κανείς στο διάγραμμα αυτό τι συμβαίνει με την υφιστάμενη διαχείριση ανά ρεύμα, αυτό που ανέφερα προηγουμένως, και παρατηρούμε ότι το 86% περίπου, το 87% καταλήγει ως σύμμικτο στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Ένα 10% συλλέγεται ως ανακυκλώσιμο και δεξιά βλέπει κανείς τους αντίστοιχους τόνους. Η μέση παραγωγή ανακάτοικο είναι 766 κιλά ανακάτοικο και έτος. Είναι μεγάλο ποσό σε σχέση με το μέσο όρο,
Όμως αυτό δεν απεικονίζει ακριβώς την πραγματικότητα, διότι έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό που δεν προέρχεται από νοικοκυριά, αλλά από τα άλλα σημεία τα οποία ανέφερα που παράγουν ένα μεγάλο ποσοστό, βιομηχανίες και άλλους ειδικούς παραγωγούς. Εδώ βλέπει κανείς επίσης την παραγωγή των στερών αποβλήτων για τα έτη 2013-2014 διαγραμματικά και παρατηρεί κανείς αυτό το διάγραμμα πολύ παραστατικά ότι ένα μικρό σχετικά ποσοστό μόνο καταλήγει στο κέντρο διαλογής ανακυκλωσίμων υλικών και ένα ακόμα μικρότερο ποσοστό στον ΕΜΑΚ. Το πολύ μεγάλο ποσοστό καταλήγει στο ΧΙΤΑ αυτή τη στιγμή. Εδώ βλέπει κανείς τις μηνιαίες ποσότητες των συλλεγόμενων απορριμμάτων και βέβαια βλέπει κανείς ότι υπάρχει μία διακύμανση μηνιαία με μία μείωση τους καλοκαιρινούς μήνες και το βλέπει κανείς για το 2013 και το 2014. Όσον αφορά την ανακύκλωση, ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση, πάλι βλέπει κανείς ότι υπάρχουν κάποια σημεία ειδικού ενδιαφέροντος για συσκευασίες, όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ξενοδοχεία, αυτά που ανέφερα και προηγουμένως. Και αποτελούν οι δημόσιες υπηρεσίες 1,14% επί των συνολικών απορριμμάτων, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 0,63%. Βλέπει κανείς δηλαδή τα ποσοστά. Εδώ βλέπει κανείς αντίστοιχα τη συλλεγόμενη ετήσια ποσότητα των ανακυκλωσίμων για τα έτη 2010 ως 2014. Δεν βλέπουμε κάποια ιδιαίτερη διαφορά από έτος σε έτος. Κυμαίνεται γύρω στους 5.500 τόνους η ετήσια ποσότητα που συλλέγεται από ανακυκλώσιμα. Και βέβαια δεξιά βλέπουμε τα επιμέρους υλικά που συλλέγονται. Εδώ ένα ενδιαφέρον είναι η υφιστάμενη διαχείριση των πράσινων και των ογκωδών. Για τη συλλογή και μεταφορά των ογκωδών πράσινων αποβλήτων χρησιμοποιούνται 3 μικρά φορτηγά που μεταφέρουν περίπου 3 τόνους στο δρομολόγια. Μαζί με τα μπάζα κατευθύνονται στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων, στο ΣΜΑ. Τα τεμαχισμένα πράσινα απόβλητα, υπάρχει ένας τεμαχιστής, καταλήγουν στον ΕΜΑΚ Άνω Λιωσίων. Εκεί κομποστοποιούνται και καταλήγουν είτε στο ΧΙΤΑ είτε σε άλλες χρήσεις. Λόγω της έκτασης του Δήμου Κηφισιάς, αλλά και του πολύ μεγάλου χώρου πρασίνου που διαθέτει συγκριτικά και με άλλους Δήμους, εκτιμούμε πως η συνολική μάζα των πράσινων αποβλήτων θα πρέπει να αναλογεί σε 140 τόνους το μήνα ή 1.680 τόνους το έτος. Είναι 17 κιλά πράσινου ανακάτοικο και έτος, ένα πολύ μεγάλο ποσό. Και επίσης έχουμε περίπου 1.511 τόνους πράσινων και ογκωδών, από τα οποία οι 121 τόνοι προέρχονται από τα βιοαπόβλητα του καφέ Κάδων. Ένα πολύ μικρό αυτή τη στιγμή, μια μικρή ποσότητα, γιατί οι καφέ Κάδοι λειτουργούν σε πιλωτική βάση. Στις προτάσεις μας θα δείτε ότι προτείνουμε να γίνει μια πολύ μεγάλη επέκταση σε αυτό και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση δεδομένου ότι τα βιοαπόβλητα αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό του συνόλου των απορριμμάτων που παράγονται. Ένα ειδικό ρεύμα είναι οι μικρές ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές, οι μικρές μπαταρίες. Εδώ βλέπουμε τη συλλεγόμενη ποσότητα από το Δήμο, που είναι μεγαλύτερη από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Μιλάμε για περίπου 4 με 5.000 τόνους. Τα απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Εδώ έχουμε μία ποσότητα που συλλέχθηκε από το Free Recycle για το Δήμο Κηφισιάς, τα ΕΙΕ τα λεγόμενα, αφορούν κυρίως τις μεγάλες οικιακές συσκευές. Το 2013 συνελέγησαν 19 περίπου τόνοι, το 2014 23 τόνοι περίπου.
και η πρόβλεψη για το 2015 είναι περίπου 25 τόνοι. Υπάρχει ένας τρόπος συλλογής, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό, είναι αρκετά οργανωμένο αυτό το σύστημα. Αντίστοιχα, γίνεται συλλογή μικρών ηλεκτρικών συσκευών, όπως είναι οι λαμπτήρες, από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης της φωτοκύκλωσης. Συνελέχθησαν 3 τόνοι περίπου αποβλήτων λαμπτήρων από ιδιωτικές πηγές, 0,3 από δημόσιες πηγές και 0,12 από ιδιωτικές πηγές, συνολικά 3,56 τόνοι. Η συνολική ποσότητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που συλλέχθηκε το 2014 ήταν 27 τόνοι, περίπου 0,3 κιλά ανακάτοικη. Βέβαια, οι ποσότητες αυτές είναι χαμηλές σε σχέση με το στόχο που έχει τεθεί πανελλαδικά, που θα δούμε στη συνέχεια ποιοι είναι οι στόχοι με βάση την νομοθεσία και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης, στο οποίο βασιστήκαμε για να προτείνουμε και να κάνουμε τις προτάσεις μας, τις οποίες θα παρουσιάσω στη συνέχεια. Ένα άλλο ενδιαφέρον ειδικό ρεύμα είναι αυτό των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής. Υπάρχει μια συνεργασία με μια ιδιωτική εταιρεία που συνεργάζεται με το Δήμο και ανακύκλωσε το 2014 27 οχήματα. Το 2015 είχαν ήδη ανακυκλωθεί 20 οχήματα. Αντίστοιχα, ένα άλλο ειδικό ρεύμα είναι τα απόβλητα εσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα ΕΚ. Συνολικά συνελέχθησαν 7.000 τόνοι το έτος ογκώδη απορρίμματα αυτό εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε 75 κιλά ανακάτοικο το έτος ή 0,2 κιλά ανακάτοικο και ημέρα. Τι γίνεται με τα βιοαποδομή σημαστικά απόβλητα? Τα πράσινα απόβλητα συλλέγονται, μεταφέρονται στον ΕΜΑΚ Χιτά, όπου διαλέγονται και κομποστοποιούνται εν μέρη. Έγινε μία πιλωτική συλλογή με κάποιους καφέ κάδους που ήδη είναι τοποθετημένοι στο Δήμο στα πλαίσια ενός πιλωτικού προγράμματος, του προγράμματος Life Athens Biowaste, τα οποία βιοαπόβλητα μεταφέρονται στον ΕΜΑΚ για κομποστοποίηση και παραγωγή οργανικού κλάσματος. Τα ποσοτικά στοιχεία φαίνονται εδώ για το 2013 και το 2014, είναι μια πολύ μικρή ποσότητα, επειδή μιλάμε για πιλωτικό πρόγραμμα. Μιλάμε για 120 τόνους το 2013 και 93 τόνους το 2014. Πάνω σε αυτά έχουμε προτάσεις, γιατί εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Τι γίνεται με τον εξοπλισμό? Αυτή τη στιγμή εδώ αναφέρεται ποιος είναι εξοπλισμός, δεν θέλω να επεκταθώ, όσον αφορά τη διαχείριση των συμμίκτων, των πράσινων και ογκωδών και για τον οδοκαθαρισμό. Φαίνεται ότι ο Δήμος έχει μια πλήρη γκάμα ειδικών οχημάτων για να μπορεί να εκτελέσει αυτό το έργο. Εδώ φαίνεται ο υφιστάμενος εξοπλισμός του Δήμου όσον αφορά την ανακύκλωση. Υπάρχουν 13 οχήματα για αποκομιδή ανακυκλωσίμων συσκευασιών από τους μπλε κάδους τύπου πρέσας και ένα απορριμματοφόρο. Και εδώ φαίνονται τα στοιχεία των κάδων τα οποία υφίστανται αυτή τη στιγμή στο Δήμο. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός πράσινων κάδων, 9.000, 1.200 μπλε, 2.500 καφέ το πιλωτικό πρόγραμμα, σύνολο 12.700 κάδοι σε όλη την έκταση του Δήμου. Τώρα, ποιοι είναι οι στόχοι? Κάναμε μία ανάλυση της υφιστάμενης νομοθεσίας, εθνικής και ευρωπαϊκής, και βέβαια του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων, το οποίο πρόσφατα οριστικοποιήθηκε. Μάλιστα, είχαμε μετάσχει και εμείς, και εγώ προσωπικά, στην ομάδα που είχε εκπονήσει το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης. Είχαμε θέσει κάποιους στόχους, οι στόχοι αυτοί αυξήθηκαν στη συνέχεια και εμείς εδώ κάνουμε προτάσεις για το Δήμο της Κηφισιάς που ξεπερνούν και εν μέρη τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου. Ο πρώτος στόχος είναι η ανακύκλωση 50% κατά βάρος για τα 4 ρεύματα αποβλήτων.
Ο δεύτερος στόχος με βάση το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο προβλέπει συλλογή 60% του χαρτιού, 50% των μετάλλων, 22,5% των πλαστικών και 60% του γυαλιού. Ενώ ο Εθνικός Στόχος Εκτροπής των Βιοαποδομήσιμων από την ταφή είναι 60, αναφέρει 60% χωριστή συλλογή και ο στόχος σημαίνει ότι κάθε κάτοικος πρέπει να συγκεντρώνει ξεχωριστά ένα πολύ μεγάλο ποσό, μια μεγάλη ποσότητα ανά έτος, 146 κιλά ανά έτος. Θα το δούμε στη συνέχεια με βάση και τις προτάσεις μας, τι προτείνουμε για την Κηφισιά. Επίσης έχουμε τους επιμέρους στόχους για το κάθε υλικό, για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ο στόχος είναι 4 κιλά ανακάτοικο ανά έτος. Για τα ΑΕΚ είναι τουλάχιστον 50% στο τέλος του 2015 και 70% κατά βάρος ως το τέλος του 2020. Και με βάση όλους αυτούς τους στόχους, την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της Κηφισιάς, κάνουμε προτάσεις για ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό με συγκεκριμένες δράσεις για να μπορέσουμε να καλύψουμε και ή δυνατόν να υπερκεράσουμε και τους στόχους που θέτει η νομοθεσία. Εδώ λοιπόν βλέπει κανείς τις προτινόμενες δράσεις συνοπτικά, που νομίζω ότι αυτό είναι και το σημαντικότερο που εστιάζει και εστιάζουν οι προτάσεις μας. Προτείνουμε δράσεις πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης των υλικών με τη δημιουργία ενός κέντρου επαναχρησιμοποίησης στο πράσινο σημείο που προτείνουμε να δημιουργηθεί, ενίσχυση διαλογής στην πηγή των ανακυκλωσίμων υλικών και των λοιπόν αποβλήτων, εκστρατείες ευαισθητοποίησης, χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων με την οργάνωση ενός ευρύτατου δικτύου χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων με κατάλληλο εξοπλισμό που θα καλύπτει πλέον το σύνολο του Δήμου, επέκταση δηλαδή αυτού του μικρού πιλωτικού που αυτή τη στιγμή είναι εν ενεργεία, χωριστή συλλογή των πράσινων αποβλήτων με βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος συλλογής και μεταφορά σε μονάδα κομποστοποίησης, ανοιχτής κομποστοποίησης που προτείνουμε να υλοποιηθεί. Επίσης προτείνουμε να δημιουργηθεί ένα πράσινο σημείο, να γίνει χωριστή συλλογή ογκωδών απορριμμάτων, χωριστή συλλογή χαρτιού, οικιακή κομποστοποίηση με ειδικούς κάδους για τους κήπους των δημοτών, να επεκταθεί, τώρα μάλιστα εμείς η δικιά μας ομάδα είχε εντάξει το Δήμο σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα «Πληρώνω όσο πετάω», «Pay as you throw», και προτείνουμε να επεκταθεί αυτό το σύστημα, έστω πιλωτικά στην αρχή, για να δούμε και ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Όπως γνωρίζετε, με τον τρόπο αυτό υπάρχουν δύο εναλλακτικές. Το ένα είναι να γνωρίζει κανείς πόσα κιλά απορρίπτει ο κάθε δημότης, ο οποίος μπορεί να εφοδιαστεί με μια ειδική κάρτα, και έτσι στη συνέχεια ή δυνατόν να πληρώνει και ο δημότης ανάλογα με τα απορρίμματα που παράγει, αλλά πιο εύκολο σε αυτή τη φάση, επειδή όπως γνωρίζουμε οι δημότες πληρώνουν ανάλογα με την επιφάνεια της κατοικίας τους, αυτό το οποίο μπορεί άμεσα να εφαρμοστεί στο πληρώνω όσο πετάω, είναι να καταγράφει τη συνεισφορά του κάθε δημότη στην ανακύκλωση με τους ειδικούς αυτούς κάδους. Και έτσι θα μπορούσε ο Δήμος μετά να θεσπίσει κάποια κίνητρα ανάλογα με τη συνεισφορά του κάθε κατοίκου στην ανακύκλωση, να έχει στο τέλος και κάποια επιβράβευση, η οποία μπορεί να είναι είτε κάποια εισιτήρια, κάποια δωρεάν συμμετοχή σε δραστηριότητες του Δήμου, είτε άλλες δράσεις τις οποίες θα μπορούσε να μετέχει ο πολίτης. Επίσης προτείνουμε ένα πιλωτικό σύστημα ιδιαίτερα για την κοινότητα της Εκάλης, ξεκινώντας από εκεί, γιατί είναι μια κοινότητα που μπορεί κανείς να το εφαρμόσει εύκολα στην αρχή, πιλωτικά, με 5 κάδους. Το μπλε για τα ανακυκλώσιμα, το πράσινο που υφίσταται έτσι κι αλλιώς για τα σύμμικτα, κίτρινο για χαρτί, καφέ για τα βιοαπόβλητα, μπλε τύπου καμπάνας για το γυαλί, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να συλλέγει και να κάνει διαλογή στην πηγή για όλα τα επιμέρους υλικά.
Όσον αφορά τα ανακυκλώσιμα, προτείνεται να εντατικοποιηθεί το σύστημα διαλογής στην πηγή και η ενημέρωση των πολιτών. Η μελέτη μας είναι περίπου 250 σελίδες, επομένως έχουμε μία πλήρη ανάλυση. Όποιος θέλει μπορεί να δει με λεπτομέρειες τι προτείνεται πάνω σε αυτό. Προτείνεται να πυκνώσει το δίκτυο των μπλε κάδων σε σημεία που έχουμε υστέρηση σήμερα και παρατηρείται σημαντική παραγωγή απορριμμάτων, παραδείγματος χάρη στα εμπορικά κέντρα. Είχαμε δει 3 σενάρια διαλογής στην πηγή. 75% διαλογής στην πηγή, 50% και 25%. Σήμερα καταλήγουν στοχητά περισσότεροι από 50.000 τόνοι, άρα η πραγματική διαλογή, η πραγματική εκτροπή είναι μικρότερη από 15%, πολύ μικρό ποσοστό. Με ένα αποτελεσματικότερο σύστημα διαλογής στην πηγή μπορούν να μειωθούν οι ποσότητες που κατευθύνονται εν τέλει σε ταφή κατά 50%, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Πράγμα που σημαίνει, όπως θα δούμε και στο τελευταίο μέρος της παρουσίασης, ότι μπορεί να έχουμε εξοικονόμηση κόστους, διότι ο Δήμος πληρώνει για το χιτά τα τέλη, τα οποία τέλη προβλέπεται να αυξηθούν και τα επόμενα χρόνια. Όπως γνωρίζετε, έχει ήδη δοθεί παράταση στην επιβολή ειδικού τέλους ταφής. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται για να μπορέσει να δώσει περαιτέρω κίνητρο στην εκτροπή. Αν είναι ακριβώς ο χιτά, θα συμφέρουν άλλες εναλλακτικές δράσεις. Όσον αφορά τα ανακυκλώσιμα, με βάση το στόχο, βλέπουμε 2 στόχους. Το στόχο 1, ανακύκλωση του 50% των ανακυκλωσίμων στο 2020. Και το στόχο 2, συλλογή αναρρεύμα ανακυκλωσίμων με 60% χαρτί, 22,5% πλαστικό, 60% γυαλί, 50% μέταλλα ως το 2020. Εδώ βλέπουμε μία παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και των στόχων ως το 2020. Επιλέγουμε το δεύτερο στόχο στην πρότασή μας, που είναι ένας στόχος ο οποίος πράγματι μπορεί να οδηγήσει σε πολύ υψηλά ποσοστά εκτροπής στο Δήμο. Εδώ διαγραμματικά και παραστατικά βλέπει κανείς το 2020 που οδηγεί ο στόχος αυτός στην ποσότητα των ανακυκλωσίμων σε σχέση με το 2014, την υφιστάμενη κατάσταση. Βλέπετε πόσο μεγάλη διαφορά μπορεί κανείς να πετύχει εφόσον προχωρήσει με βάση το πρόγραμμα το οποίο προτείνεται. Και εδώ έχουμε μία προβολή της χρονικής εξέλιξης της διαχείρισης των ανακυκλωσίμων υλικών σε τόνους ανά έτος, όπου βλέπει κανείς ότι μπορεί να ξεκινήσει από την ποσότητα των 5.500 τόνων που συλλέγονται σήμερα και καταλήγουν στο ΚΔΑΗ και να φτάσει το 2020 σε 14.000 τόνους, να τριπλασιάσει δηλαδή την ποσότητα που συλλέγεται, και σε καθαρό ανακυκλώσιμο υλικό, αυτό το οποίο πραγματικά εν τέλει αξιοποιείται και στην παραγωγή, να φτάσει στους 11.300 τόνους. Μια πολύ μεγάλη αύξηση. Εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το διάγραμμα, γιατί βλέπει κανείς όλη την πορεία των βιοαποβλήτων, τα οποία μπορεί να συνίστανται στα βιοαπόβλητα των καφέ κάδων, τα κλαδιά και τα πράσινα απόβλητα, τα βιοαπόβλητα που μπορεί να συλλεχθούν στην οικιακή κομποστοποίηση, στον κάδο των οποίων προτείνουμε να δοθεί για τους κήπους των οικοκυριών της Κηφισιάς, και βέβαια βιοαπόβλητα που προέρχονται από άλλους κάδους, που και αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν. Από τα βιοαπόβλητα μπορεί να παραχθεί κόμποστ. Μιλάμε για κομποστοποίηση, ανοιχτή κομποστοποίηση, την οποία και προτείνουμε. Και ο Δήμος μπορεί μετά αυτό το κόμποστ να το διανύμει στους πολίτες του και, εν πάση περιπτώσει, είναι μια μεγάλη ποσότητα και μπορεί να έχει ένα σημαντικό όφελος. Και μάλιστα προτείνουμε να γίνει μια εξειδικευμένη μελέτη για το πώς μπορεί αυτό να αξιοποιηθεί και να έχει όφελος και οικονομικό όφελος για το Δήμο. Προτείνεται, όσον αφορά τα βιοαπόβλητα, η προσθήκη ενός τρίτου καφέ κάδου σε όλο το σύστημα, σε όλη την Κηφισιά, δίπλα στους 2 κάδους που έχουμε τώρα. Έχουμε τον μπλε για τα ανακυκλώσιμα και τον πράσινο για τα υπολείμματα, ας το πούμε. Προτείνουμε σε όλη την Κηφισιά να υπάρχει ένας τρίτος καφέ κάδος.
Επίσης, προτείνουμε χωριστή διαλογή και συλλογή των διαποδομισμών, που θα βασιστεί όμως στην ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των δημοτών. Είναι πολύ σημαντικό για να πετύχει κάτι τέτοιο να εντατικοποιηθεί η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών. Βέβαια, οι πολίτες είναι ήδη κατά κάποιο τρόπο ευαισθητοποιημένοι από την πιλωτική εφαρμογή, οπότε νομίζουμε ότι είναι όριμη η κατάσταση για να προχωρήσουμε σε μια καθολική εφαρμογή του τρίτου κάδου. Όλα τα απόβλητα θα οδηγηθούν στη μονάδα κομποστοποίησης και, όπως είπα, το παραγόμενο κομπόστ θα μπορεί να διατίθεται στους πολίτες. Η κατασκευή της μονάδας, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος πριν, προτείνεται να κατασκευαστεί σε συνεργασία, να υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Δήμο Πεύκης. Έχει ήδη προταθεί ένα οικόπεδο, αλλά αυτό θα πρέπει να το δει κανείς, να το δουν οι δύο Δήμοι από κοινού. Εναλλακτικά, βέβαια, θα μπορούσε να κατασκευαστεί και σε άλλους χώρους. Θα εισέρχονται εκεί τα βιοαπόβλητα και των δύο Δήμων, έτσι ώστε να πετύχει κανείς και οικονομίας κλίμακας, που είναι σημαντικό. Από τους δύο Δήμους θα μπορεί κανείς να συλλέγει 14.600 περίπου τόνους βιοαπόβλητα, 12.000 από την Κηφισιά και 2.600 τόνους από την Πεύκη. Εδώ βλέπει κανείς διαγραμματικά και παραστατικά ποια μπορεί να είναι η χρονική εξέλιξη της συλλογής των παραγωμένων ποσοτήτων με βάση το στόχο συλλογής 40% των βιοαποβλήτων και στο μπλε γράφημα βλέπει κανείς την εξέλιξη του παραγωμένου κομπόστ. Βλέπει κανείς δηλαδή ότι μπορεί να παράγει ένα μεγάλο ποσό, μια μεγάλη ποσότητα σε κομπόστ. Η οικιακή κομποστοποίηση που προτείνουμε με το να δοθούν στους πολίτες οικιακοί κάδοι κομποστοποίησης, χίλιοι κάδοι κομποστοποίησης των 310 λίτρων, που είναι κατάλληλοι για κατοικίες που διαθέτουν κήπο, είναι συμπληρωματικό στο σύστημα των καφέ κάδων για την αξιοποίηση των βιοαποβλήτων. Τα πράσινα απόβλητα θα πηγαίνουν στη μονάδα ανοιχτής κομποστοποίησης και αυτό θα έχει μια σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων και από τη μεταφορά, από την εκτροπή στο χυτά, από τη μείωση του κόστους για τη διάθεση των απορριμμάτων, γιατί αυτά δεν θα είναι πλέον σύμμικτα, ενώ τα ογκώδη θα μεταφέρονται επίσης στο πράσινο σημείο, προτείνουμε. Επίσης, προτείνεται η εντατικοποίηση της συλλογής των επιμέρους υλικών, όπως είναι οι μικρές μπαταρίες, ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τα απόβλητα εσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα απόβλητα των λιπαντικών ελαίων, όλα αυτά σε συνεργασία με τον αντίστοιχο αδειοδοτημένο εναλλακτικό φορέα διαχείρισης. Μια πολύ σημαντική πρόταση είναι η πιλωτική εφαρμογή του συστήματος 5 κάδων στη Δημοτική Ενότητα Εκάλης, όπως ανέφερα προηγουμένως, τον μπλε κάδο και τον πράσινο κάδο που υφίστανται και να προσθεθούν άλλοι 3 κάδοι, ένας καφέ που ούτως ή άλλως καλό είναι να προσθεθεί καφέ κάδος σε όλη την γεωγραφική ενότητα της Κηφισιάς, αλλά επίσης και ένας κίτρινος κάδος για χωριστή συλλαγή του χαρτιού στην πηγή, καθώς επίσης και ειδικό κάδο τύπου καμπάνας για το γυαλί. Τα υλικά αυτά μπορεί να καταλήγουν στο πράσινο σημείο και βέβαια θα πολλούνται τα υλικά αυτά και θα έχει και πρόσθετο όφελος ο Δήμος από την πώλησή τους. Το σύστημα 5 κάδων προτείνεται μετά την πιλωτική εφαρμογή να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Κηφισιάς, εφόσον πάει καλά, σταδιακά. Εδώ βλέπουμε την απαιτούμενη επένδυση σε εξοπλισμό για το σύστημα το πιλωτικό της Εκάλης. Θα απαιτηθούν επιπλέον κάδοι. Επίσης προτείνουμε τη δημιουργία καταρχήν ενός πράσινου σημείου με επέκτασή του σε ακόμα 2 σε επίπεδο γειτονιάς. Δηλαδή προτείνουμε συνολικά στην Κηφισιά να δημιουργηθούν 3 πράσινα σημεία.
Η χωροθέτηση θα μπορούσε να είναι στο υπάρχοντα χώρο του σταθμού μεταφόρτωσης ή στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Κηφισίας που βρίσκεται παραπλεύρως της Εθνικής Οδού, από ό,τι είχαμε συζητήσει και με την Επιτροπή Παρακολούθησης του Δήμου. Και στα πράσινα σημεία, οι δημότες θα μπορούν να φέρνουν έναντι και κάποιου μικρού κινήτρου τα επιμέρους ανακυκλώσιμα υλικά τους για εναλλακτική διαχείριση ανακύκλωση. Μπορούν να εκεί να συγκεντρώνονται όλα τα απόβλητα στα οποία προτείνεται εναλλακτική διαχείριση, τα οποία ανέφερα προηγουμένως. Και επίσης μπορεί στα πράσινα σημεία, το ένα στην αρχή και τα άλλα δύο στη συνέχεια, να λειτουργήσουν ως σταθμοί αντικειμένων προς επαναχρησιμοποίηση. Προς επαναχρησιμοποίηση, για παράδειγμα, ηλεκτρικών συσκευών, ρούχων κτλ. Κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει και στο κοινοφελές έργο του Δήμου προς τους δημότες του. Είναι βέβαια πολύ σημαντικό για να πετύχουν τα πράσινα σημεία να έχουμε καμπάνιες ενημέρωσης σοβαρές και ευαισθητοποίησης των δημοτών ως προς το πώς θα πρέπει αυτοί να λειτουργούν και ως το τι μπορεί να γίνει στα πράσινα σημεία και πώς λειτουργούν. Τα πράσινα σημεία έχουν σημαντικές επιπτώσεις από συνέργεια διαλογής στην πηγή, από τη συνέργεια με τη διαλογή στην πηγή, γιατί μπορεί να βοηθήσουν αποτελεσματικά στην εκτροπή των υλικών, στην καθαρότητα των υλικών, στη συμμετοχή του πληθυσμού μέσα από την ευαισθητοποίηση και στη δημιουργία και τοπικής αγοράς για τα ανακυκλώσιμα. Επίσης, προτείνουμε ένα ειδικό πρόγραμμα ανακύκλωσης για τα σχολεία του Δήμου Κηφισιάς, με τοποθέτηση ειδικών κάδων ανακύκλωσης στα σχολεία για προσωρινή αποθήκευση των ανακυκλωσίμων υλικών, με ειδικά οχήματα και κάδους σε κάθε σχολική αίθουσα. Και βέβαια, ειδικά για το χαρτί, προτείνεται η ανάπτυξη καμπάνιας ανακύκλωσής του για τα σχολεία, με φύτευση δέντρων αλλά και φυτών σε προτινόμενα σχολεία, αλλά και σε άλλους ελεύθερους χώρους. Στο τελευταίο μέρος της μελέτης, έχουμε κάνει ανάλυση του κόστους και του ωφέλους σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Βλέπει κανείς ότι το κόστος συλλογής και μεταφοράς είναι της τάξης των 2 εκατομμυρίων, ενώ το κόστος ταφής της τάξης του 1.900.000. Η κατανομή του κόστους, δεν αναφέρονται εδώ τα λειτουργικά έξοδα, τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια, η κατανομή του κόστους βάσει του ετήσιου ισολογισμού του Δήμου Κηφισιάς φαίνεται εδώ, σε αυτό το διάγραμμα. Τα πραγματικά κόστη διαχείρισης των συμμίκτων ανακάτοικο και ανατόνο για το έτος 2014 υπολογίστηκε ανακάτοικο και ανατόνο, καθώς επίσης και το κόστος ταφής με βάση το υφιστάμενο κόστος τέλους ταφής, που βέβαια στην πρόβλεψή μας ως το 2020 θεωρούμε ότι θα ανέβει. Επομένως, εφόσον οδηγηθούμε σε σημαντική εκτροπή με βάση τους στόχους και τα μέτρα τα οποία προτείνουμε, θα έχουμε και ακόμα σημαντικότερη εξοικονόμηση, γιατί προβλέπεται να αυξηθεί το τέλος ταφής τα επόμενα χρόνια με βάση την νομοθεσία. Εδώ βλέπουμε τα υφιστάμενα κόστη διαχείρισης ανακάτοικο και τόνο, λαμβάνοντας υπόψη τις αμοιβές προσωπικού, το κόστος διάθεσης, το κόστος συλλογής μεταφοράς και τις λοιπές δαπάνες. Βλέπουμε ότι το σύνολο ανέρχεται σε περίπου 15,7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το έχουμε ανάγκη αυτό ανακάτοικο και ανατόνο. Και βάσει των προβλεπόμενων στόχων για το 2020, έχουμε υπολογίσει το κόστος διαχείρισης αποβλήτων, το κόστος διάθεσης, ανατόνο και ανακάτοικο, το κόστος συλλογής μεταφοράς. Και βλέπουμε εδώ ότι το συνολικό κόστος διαχείρισης για το έτος 2020 υπολογίζεται να είναι περίπου 217 ευρώ ανακάτοικο και 283 ευρώ ανατόνο. Βέβαια, να πούμε ότι εδώ επισέρχονται και οι ποσότητες οι οποίες συλλέγονται πέραν των δημοτικών καθαρά αποβλήτων, από άλλα σημεία, πέραν δηλαδή των νοικοκυριών. Εδώ βλέπει κανείς τη σύγκριση
της υφιστάμενης κατάστασης, που είναι το κίτρινο, του κόστους της υφιστάμενης κατάστασης, που είναι το κίτρινο στο διάγραμμά μας, σε σχέση με την προβλεπόμενη κατάσταση, που είναι το κόκκινο, που προτείνουμε με βάση τα μέτρα που προτείνονται, τα επιμέρους. Και τι βλέπει κανείς? Βλέπει κανείς ότι μπορεί να πετύχει σημαντική εξοικονόμηση στα έσοδα, που θα το δείξω και στη συνέχεια, και περιγράφεται αναλυτικά στη μελέτη. Εδώ φαίνονται τα υφιστάμενα έσοδα το 12-13-14 από τη διαχείριση του Δήμου Κηφισιάς. Έχουμε τρέξει 3 σενάρια για το όφελος διαχείρισης για εκτροπή από ταφή. Το σενάριο 2, γιατί το σενάριο 1 είναι καθαρά θεωρητικό, το αν κατέληγαν για ταφή όλα τα απορρίμματα του Δήμου, αυτό είναι καθαρά θεωρητικό, εννοείται. Μιλάμε για το δεύτερο σενάριο, που είναι το κόστος της διαχείρισης της υπάρχουσας κατάστασης. Αν συνεχιζόταν η υπάρχουσα κατάσταση, δεν λαμβάναμε αυτά τα μέτρα που προτείνονται από τη μελέτη. Και το κόστος με βάση το προτινόμενο σενάριο, με βάση όλα αυτά τα μέτρα που προτείνουμε μέσα από την έρευνά μας. Εδώ λοιπόν κανείς βλέπει ποιο θα ήταν το όφελος σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση, που είναι αυτό που μας ενδιαφέρει κιόλας, το οικονομικό όφελος που θα είχαμε από την εκτροπή με τα μέτρα που προτείνουμε, εφόσον ακολουθούν αυτά τα μέτρα για το κάθε έτος από το 2016 ως το 2020. Και τι παρατηρεί κανείς? Ότι μπορεί να πετύχουμε ως και 2 εκατομμύρια εξοικονόμηση κόστους για το Δήμο, εφόσον υλοποίηση τα μέτρα τα οποία προτείνονται για εκτροπή από το χιτά των ποσοτήτων που αναφέρονται στην έρευνά μας. Επομένως, εδώ αντίστοιχα βλέπει κανείς τη σύγκριση αυτών των σεναρίων που προτείνουμε. Δεν θέλω να σας κουράσω. Συμπερασματικά, νομίζω ότι είδατε ακριβώς ποια είναι τα προτινόμενα μέτρα. Ανακεφαλαιώνοντάς τα, μπορούμε να πούμε ότι τα συμπεράσματα, εφόσον ακολουθηθούν αυτά τα οποία προτείνουμε, τα οποία ξεπερνούν και τους στόχους που θέτει το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης, καθώς επίσης και η Εθνική Νομοθεσία, μπορεί κανείς να πετύχει μείωση του κόστους διαχείρισης, προώθηση της διαλογής στην πηγή με επίκνωση του δικτύου των κάδων και τοποθέτηση ειδικών καφέ κάδων για τα βιοαπόβλητα, κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης σε συνεργασία με το Δήμο Πεύκης, προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης, εφαρμογή του πιλωτικού προγράμματος 5 κάδων στο Δήμο Εκάλης, με προοπτική επέκταση σε όλο το Δήμο, ανάπτυξη ενός πράσινου σημείου και πρόβλεψη για ακόμα 2 πράσινα σημεία στη συνέχεια, πρόταση ανάπτυξης του προγράμματος «Πληρώνω όσο πετάω», επέκταση ανακύκλωση στα ειδικά ρεύματα αποβλήτων, τοποθέτηση πρεσών και επίκνωση του δικτύου των μπλε κάδων, ειδικότερα στο εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς. Προτείνουμε να γίνει μια παρέμβαση στο εμπορικό κέντρο, σε μεγάλα καταστήματα που παράγουν μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων, και εκεί να τους προτείνουμε να τοποθετήσουν και ειδικές πρέσες, έτσι ώστε να μειώνεται και ο όγκος των απορριμμάτων που εν τέλει θα έρχεται να συλλέξει ο Δήμος, και να κάνουν και χωριστή συλλογή. Επίσης, προώθηση της ανακύκλωσης στα σχολεία του Δήμου, δράσεις ευαισθητοποίησης για πρόληψη και ανακύκλωση και αξιοποίηση σημαντικού ποσοστού των παραγωμένων αποβλήτων μέσω μεταπόλησης και επαναχρησιμοποίησης, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε έμεσα έσοδα για το Δήμο και ανταποδοτικά ωφέλη για τους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ.